Όλα άρχισαν λίγο μετά τις 7 χθες το απόγευμα, όταν αστυνομικοί της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών μετέβησαν σε χώρο στάθμευσης στη Λακατάμια για έλεγχο μετά από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Με την άφηξή τους εντόπισαν σταθμευμένο ένα όχημα, ο οδηγός του οποίου συμπεριφερόταν παράξενα. Μόλις τον προσέγγισαν, φέρεται να τράπηκε σε φυγή με ηλικιώδη ταχύτητα και να χτύπησε με το όχημά του ένα αστυνομικό. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε μονόδρομο και με διάφορους ελιγμούς προσπάθησε να διαφύγει. Ανεκόπη όμως από άλλους αστυνομικούς και συνελήφθη, αφού στο όχημά του εντοπίστηκαν 100 δισκοί αναβολικών ουσιών. Εναντίον του Τουρκοκύπριου που είναι ηλικίας 32 ετών, διερευνώνται τα δικήματα της παράνομης κατοχής αναβολικών ουσιών, της επίθεσης αλλά και της διάπραξης τροχαίων παραβάσεων. Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Συλλήψεις όμως είχαμε χθες και στην επαρχία Μοχώστου. Συνελήφθησαν τρεις νεαροί ηλικίας 22 ετών για κατοχή αναβολικών, μικρών ποσοτήτων κοκαίνης και κάναβης, αλλά και δεκάδων κροτίδων.